σε ακόμα ένα βιντεάκι μου, νύχτα στο Καρλόβασιν. Ένα μικρό βιντεάκι. Βρέθηκα στο Καρλόβασιν παραμονή του Αγίου Χαραλάμπου. Σήμερα είναι 9 του μηνός, 9 Φεβρουαρίου. Η ώρα είναι 8 και 4 αυτή τη στιγμή. Εξωτερική θερμοκρασία, φίλοι μου, 9 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε πτήσει, απλά μου αρέσει να σας δίνω 5-10 στοιχεία για να μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν έχει κόσμο έξω, αλλά με αίσθηση 2-3 βαθμούς που είναι πάρα πολύ κρύο. Έτσι θα κάνουμε έτσι μια βολτούλα κεντρικά στο Καρλόβασιν. Σήμερα αυτό το κανάλι, μάλλον να το πιάσουμε όμως με μια σειρά. Λέγω Μάριος Κωνσταντάρας, είμαι από τη χώρα και βρέθηκα, με καλέσανε να ευχαριστήσω μέσα από αυτό το βίντεο την κυρία Μαρία που με κάλεσε στο Κοτρώνια να πάω, να μου δώσει την ευκαιρία να ανάψω κι εγώ ένα κεράκι, να εκκλησιαστώ λίγο. Παραμονή του Αγίου Χαραλάμπου, χρόνια πολλά στους μπάμπριδες και σε όλους τους εορτάζοντες. Ωραία αγορά του Καρλοβάσου. Λίγο το λιθόστρο το εδώ μπορεί να μας χαλάει λίγο την εικόνα. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας, γεννήθηκε το 89 μετά Χριστόν από εύπορη οικογένεια. Απεβίωσε με αποκεφαλισμό μετά από βασανιστήρια το 202 μετά Χριστόν. Στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, και μάλιστα οι δύο Ρωμαίοι στρατιώτες που τον βασάνισαν είδανε το πόση δύναμη και πόση πίστη έπαιρνε από το Θεό και μετανόησαν και είχαν την ίδια τύχη, και οι δύο έγιναν Άγιοι. Την εκκλησία μας, ο ένας ο Άγιος Πορφύριος, ο άλλος δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν τον Άγιο, ίσως τον θυμηθώ βέβαια στον δρόμο. Ο άλλος Άγιος λεγόταν Βάπτος. Το ασθενοφόρο. Νύχτα στο Καρλόβας, φίλοι μου. Κάνω μία αριστερά, πάμε μέχρι τα Φανάρια και θα βγούμε από τα Καναπτσέικα. Και αφού άναψε και πράσινο το φαναράκι μας, πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Θα πούμε ότι βρισκόμαστε στο Καρλόβαση, στο βορειοδυτικό τμήμα Τσάμου. Ένα Καρλόβαση με ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα της Ελλάδος. Ένα Καρλόβαση που θα έλεγα το έχω αδικήσει. Το ευχάριστο σήμερα είναι, καμιά φορά αυτό λέω στα βίντεο μου, ότι σήμερα βρήκα ένα κύριο στην εκκλησία και μου λέει, φίλοι μου, καταρχάς πήγα στο Κοτρώνι, μια περιοχή την οποία δεν είχα ξαναπάει. Είχε μέσα 20 πιστοί και οι 10 με παρακολουθούσαν, ήταν συνδρομητές μου. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω, η αγάπη του κόσμου, πραγματικά. Μάλιστα, ένας κύριος μου λέει, μέσα στα βίντεο σου λες ότι θες να πας σε μέρη, να σε πάνε σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει. Μου έδωσε το τηλέφωνό του και μου είπε, θα σε πάω εγώ σε κάτι μέρη που θα πάθεις πλάκα και θα πούμε πράγματα στον δρόμο απίστευτα. Μάλιστα, κανονίσαμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι το επόμενο, το προσεχές διάστημα, μπορεί να είναι μια εβδομάδα, να είναι δύο, να είναι τρεις, να είναι ένας μήνας, τον επάρω τηλέφωνο, εγώ μόλις πάω θα το σημειώσω στην ατζέντα μου. Να βγούμε από εδώ από το δαχτυλίδι με ασφάλεια. Δεν είναι το δαχτυλίδι της Κεφυσίας, είναι το δαχτυλίδι της Καρλοβάσου. Να μπούμε και μία μέσα από τα Φανάρια αριστερά και να βγούμε. Και μάλιστα κανονίσαμε να πάμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Μου λέει, θα σε πάω εγώ σε κάποιους κρυμμένους θησαυρούς και θα σου πω πολλά και διάφορα. Ήταν ένας άνθρωπος που λέγομαι συνταξιούχος, δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα και θα πιάσουμε την κουβέντα, θα πιάσουμε μια γενική κουβεντούλα στον δρόμο. Αυτό είναι οι μικρές διαδρομές. Να σας ευχαριστήσω που με ακολουθείτε, να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθείτε.
Αν κάποιος έχει κάποια ιδέα το οτιδήποτε για βίντεο, ας τα αφήσει σχόλιο από κάτω. Ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Messenger. Έχω δύο προφίλ στο Facebook. Άρης Κωνσταντάρας με μπλε μπλουζάκι και Άρης Κωνσταντάρας με κίτρινο μπλε και κίτρινο μπλουζάκι στα ελληνικά. Ήθελα να το κάνω Άρης Κωνσταντάρας 2, αλλά ξέχασα το 2 και αργεί να σε αφήσει να αλλάξεις όνομα το Facebook. Αλλιώς θα στείλει ένα mail στις μικρές διαδρομές Σάμου. Έχω mail μικρές διαδρομές Σάμου. Μπορεί να το περάσω, να το περάσω από κάτω το mail μου ή να το γράφω πίσω στην περιγραφή. Θα δω πώς θα το κάνω. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, έχει κάποια ιδέα, έχει έναν άνθρωπο, έχει να αναδείξει κάτι, αυτό είναι οι μικρές διαδρομές. Αυτό μου αρέσει να κάνω με ένα φίλο μου. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Να δείχνω Σάμου. Πρωταγωνιστής, φίλοι μου, θέλω να είναι το νησί της Σάμου, οι άνθρωποι, οι εκκλησίες, τα ήθη, τα έθιμα. Να μην σας κουράζω άλλο. Πηγαίνουμε προς τα Καναπτσέικα, πηγαίνουμε για την επιστροφή μας. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 8 και 20, αν όλα πάνε καλά. Εγώ στη χώρα θα βρίσκομαι 9 και 5, 9 και 10. Ένα καφεδάκι που πήρα. Από το βαθύ το πήρα το καφεδάκι, γιατί ξεκίνησα από χώρα. Πήγα, άφησα την κόρη μου σε μια δραστηριότητα που έχει στο βαθύ και από εκεί έφυγα. Συνήθως κάθομαι και την περιμένω και την φέρνω εγώ, αλλά παρακάλεσα τη γυναίκα μου σήμερα τώρα κουβέντα να κάνουμε εδώ και πήγε η γυναίκα μου και την πήρε. Α, τα κάνουμε. Όλα τα συνδυάζω. Δουλειά, οικογένεια, βίντεο. Με τέτοια ανάπτυξη, φίλοι μου, που έχει το κανάλι, δεν μπορώ να σταματήσω. Οι συνδρομητές, εσείς με οδηγείτε. Αφήστε το σχόλιο σας. Από ποια πόλη της Ελλάδος είστε, πώς λέγεστε, για να σας αφήσω μήνυμα σε επόμενο βιντεάκι. Σήμερα έκανα μια διαδρομή από τον Άγιο Κωνσταντίνο στο Καρλόβαση προς το Παλαιό και είπα χαιρετίσματα, θα το βάλω τις προσεχείς μέρες. Αυτό που έχω να σας πω, αν έχουμε υγεία και με αφήσει ο Θεός να υλοποιήσω αυτά που σκέφτομαι. Έχω πάρα πολλά σχέδια. Βέβαια δεν τα αποκαλύπτω. Πρώτα τα κάνω και μετά σας τα δείχνω. Αυτά που έχω έτοιμα, δύο βιντεάκια, δύο-τρία βίντεο έχω έτοιμα, είναι τσικαρίας. Το Σάββατο θα σας βάλω ένα βιντεάκι. Σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, Παρασκευή. Το Σάββατο θα σας βάλω και ένα βιντεάκι από την Ικαρία. Να σας καληνυχτήσω αν με βλέπετε βράδυ, να σας καλημερίσω αν με βλέπετε μέρα. Εδώ από το Καρλόβασά μου για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.